Έτοιμα είναι τα 170 χιλιόμετρα του υποθαλάσσιου αγωγού Turkish Stream στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα, ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ ανέφερε σε ομιλία του στην έναρξη της 86ης Διεθνούς Έκθεσης της Σμύρνης, οι εργασίες του αγωγού μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας προχωρούν κανονικά. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η ρωσική εταιρεία Gazprom. Το έργο κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream υλοποιείται ευτυχώς και τον Μάιο του τρέχοντος έτους άρχισε η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από τα ρωσικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 170 χιλιόμετρα του αγωγού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει, το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε την Άγκυρα ως ένα κρίσιμο εμπορικό εταίρο για την Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι πολυδιάστατη και ενισχύεται σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, η γεωργία και οι κατασκευές.